Εμείς θα συνεχίσουμε το θέμα που έχουμε ανοίξει ήδη από το πρωί για το ρωσικό ενδιαφέρον που έχει ξεσπάσει για την ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Κωστή τον Γερόπουλο, είναι συνάδελφος από το New Europe. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν πλήθος δημοσιευμάτων για το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί τόσο από την Gazprom όσο και από την Σύντες για τις ελληνικές ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Δημοσιεύματα τα οποία από ό,τι φαίνεται αναπαράγονται και από το ρωσικό τύπο. Ναι, και το τελευταίο ήταν τη Ρία Νοβοστή που έλεγε για 1,9 δισεκατομμύρια από την Gazprom. Mm-hmm. Μάλιστα, άρα βλέπουμε το ποσό ανεβαίνει διαρκώς. Ναι, αλλά είμαστε ακόμα στο pre-binding bids, οπότε δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ποσό. Mm-hmm. Απλώς μπορεί να υπάρχει έτσι μια διερεύνηση της αγοράς, ακούγονται διάφορα για να δουν και να κάνουν μια βολιδοσκόπηση και οι Ρώσοι και οι Έλληνες να δουν ποιες αντιδράσεις υπάρχουν. Άρα 1,9 δισεκατομμύρια μόνο για την ΔΕΠΑ. Γιατί μόνο για εκεί έχει εκφράσει ενδιαφέρον η Gazprom. Τη στιγμή που για την Σύντες έχουμε δει να ακούγεται το ποσό του 1,8 δις ευρώ και για την ΔΕΠΑ και για τη ΔΕΣΦΑ. Ναι, η Gazprom και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δηλώσει ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ, γιατί τη ΔΕΣΦΑ ελέγχει και το δίκτυο, όπως ξέρουμε, των αγωγών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν θα το αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Ήδη έχουν. Άρα είναι δηλαδή πιθανότερο να δούμε την Σύντες να κερδίζει το διαγωνισμό εάν τελικά το φυσικό αέριο πάει σε ρωσικά χέρια. Όχι, δεν νομίζω, γιατί θα είναι πιο εύκολο να περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Gazprom είναι πολύ πιο δυνατή εταιρεία. Ξέρουμε ότι έχει και πολύ πιο στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ο Λεωνίδ Λεμπέντεφ, ο οποίος είναι... ελέγχει την Σύντες, που ελέγχει την Εγκουσνεύτη ουσιαστικά που κάνει το Biden, δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον Πούτιν. Mm-hmm. Οπότε η κυβέρνηση και το Κρεμλίνο είναι πίσω από την Gazprom, οπότε έχουν ποντάρει σε αυτό το άλογο, θα έλεγα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν θα ήταν ικανοποιημένοι με μια τέτοια εξέλιξη, γιατί δεν θέλουν να έχει στρατηγικό ρόλο η Ρωσία. Ναι, και ο Επίτροπος της Ενέργειας, ο κ. Σότιγκερ, έχει δείξει στο παρελθόν ότι θέλει διαφοροποίηση των πηγών. Γι' αυτό και άλλωστε προχωρούν και με το νότιο διάδρομο. Θέλουν να φέρουν φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που προχωράει. Ίσως να υπάρξει και ανάμειξη της Ελλάδος αν επιλεχτεί ο ΤΑΠ, δηλαδή ο αγωγός που είναι για την Ανδριατική. Εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς βρίσκεται στο Κατάρ. Εκεί θα αναζητήσει επενδύσεις, ενώ στα μέσα Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί και ένα ταξίδι για την Μόσχα. Πολλοί λένε, Κωστή, ότι αναμένεται να δούμε και κάποια σύναψη συμφωνίας και με το Κατάρ σε ό,τι αφορά το κομμάτι του φυσικού αερίου. Αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει τις όποιες εξελίξεις από πλευράς Ρωσίας. Είναι κάτι αναμενόμενο. Όχι, η Ελλάδα πάντα έπαιρνε και LNG, υγροποιημένο αέριο από τη Μέση Ανατολή και ενδιαφέρεται. Γενικά δεν ήταν όπως άλλες χώρες στα Βαλκάνια που εξαρτούνται 100% από τη Ρωσία. Πιστεύω ότι και οι σχέσεις με τη Μόσχα θα προχωρήσουν, αλλά και το Κατάρ είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα, θεωρείς τουλάχιστον και από το ρεπορτάζ το δικό σου ότι το κλίμα έχει βελτιωθεί, διότι υπήρξε μια διακοπή της σχέσης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει στρωθεί το έδαφος για περαιτέρω επενδύσεις μεταξύ Ελλάδας-Ρωσίας. Ναι, βέβαια, αυτό η απόφαση της Gazprom προσωρινά να αναβάλει το νότιο τμήμα του South Stream, το οποίο θα περνούσε από την Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο έχει δυσανασχετήσει πολύ την ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχουν και άλλα project παλιότερα από τα οποία συζητιόντουσαν, όπως ήταν ο Μπουρκάς Αλεξανδρούπος, ο οποίος δεν πρόκειται να προχωρήσει, έχουν σταματήσει. Βέβαια υπάρχει ένα συνεχής διάλογος μεταξύ Αθήνας και Μόσχας και το κλίμα φαίνεται τώρα ότι βελτιώνεται. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Σαμαράς ήταν πάντα
Και ήθελε, και πριν ακόμα πάει στην κυβέρνηση, ήθελε να προχωρήσει τη σχέση με τη Μόσχα και έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πριν πάμε και στο κομμάτι του ΤΑΠΣ, το οποίο είχαμε εξελίξει και χθες το βράδυ, καθώς ο κύριος Σαμαράς συναντήθηκε και με εκπροσώπους του ΤΑΠ, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την χώρα μας. Να συνοψίσουμε λιγάκι τις εξελίξεις της διμερείς σχέσης μεταξύ Ελλάδας-Ρωσίας στο επενδυτικό σκέλος και να δούμε τι ακριβώς θα σημάνει τελικά να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία πρακτικά, γιατί ακόμη η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό τι θα σημάνει για την Ελλάδα, ενδεχομένως να χαλάσει τη σχέση μας με τους Ευρωπαίους εταιρούς? Μια συμφωνία με τον ΤΑΠ. Όχι, αν κλείσουμε τελικά τη συμφωνία και δούμε ότι η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΦΑ περάσουν σε ρωσικά χέρια. Σίγουρα θα υπάρξει μία αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε τελική ανάλυση η Ελλάδα προσπαθεί να πουλήσει κάποια assets που έχει και πρέπει να κοιτάξει ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδας. Πιστεύω ότι τελικά θα βρεθεί κάποια λύση, ίσως με μία θυγατρική της Gazprom ή με ένα μειωμένο ποσοστό της Gazprom που να ενδιαφέρεται στη ΔΕΠΑ, και να βρεθεί μια λύση η οποία να βολεύει και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα ψάχνει να βγει ενεργειακός κόμβος, και αυτό που πες και πιο νωρίς για τον ΤΑΠ, αν περάσει ο γωγός και θα ξέρουμε αυτό μέσα στα μέσα του καλοκαιριού, που θα κάνουν την απόφαση το Σαντενής που αξιοποιεί τα αζερικά κοιτάσματα, όλα αυτά είναι και στο μέλλον τα κοιτάσματα που νότια της Κρήτης και από το Ισραήλ και από την Κύπρο, όλα αυτά θα κοιτάνε στο μέλλον να δουν να υπάρξει κάποιος δίωδος μέσω της Ελλάδας, οπότε να παίρνουμε και τα ποσοστά αντίστοιχα. Πάντως, το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς συναντήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για την εξεύρεση επενδύσεων, το γεγονός ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους του ΤΑΠ, δείχνει και την κρισιμότητα του θέματος. Είναι ένα στρατηγική σημασία project για την Ελλάδα, που όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυτή η επένδυση, αν τελικά περάσει το ΤΑΠ, προκριθεί έναντι του Ναμπούκο, θα δώσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την χώρα μας η επένδυση αυτή. Ναι, σίγουρα. Και το Ναμπούκο δεν εξυπηρετεί καθόλου την Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό καταλάβανε όταν τώρα και σε επίπεδο πολιτικό και η ΔΕΠΑ κατάλαβαν, ενώ παλιότερα σπρώχνανε τα αντίστοιχα δικά τους project, καταλάβανε ότι τώρα είναι ουσιαστικά ή όλα ή τίποτα. Γι' αυτό και προσπαθούν να σπρώξουν το ΤΑΠ όσο μπορούν περισσότερο. Κλείνοντας, Κωστή, μας είπες η είδηση έτσι που κρατάμε, η πολύ σημαντική τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι πλέον το ποσό που αναμένεται να δώσει η Gazprom, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί βεβαίως επισήμως, είναι της τάξης του 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Γενικότερα, κάτι άλλο για την Ελλάδα γράφεται από τα ρωσικά μέσα που να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία ή για άλλου είδους επενδύσεις? Σχετικά με την Ελλάδα, όσον αφορά τη Gazprom, υπάρχει ένα γενικό κλίμα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γενικά βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει μια δικαστική έρευνα η οποία τρέχει. Αλλά το ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ υπήρχε πάντα. Και αυτό δείχνει ουσιαστικά ότι παρόλο το αρνητικό κλίμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα asset το οποίο ενδιαφέρει την Gazprom. Και ίσως η Ευρώπη, μάλλον η Ελλάδα, ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Gazprom, καθώς μέσω αυτής της εξέλιξης μπορεί να ασκήσει μέτρα πίεση στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως βλέπουμε να προσπαθεί να κάνει και μέσω της Κύπρου. Κωστή, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο στο ρεπορτάζ. Όχι, Μαρία, μου χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές, διότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και εξακολουθεί και παραμένει ανοιχτό.